Γιώργος Σακύρης είναι μαζί μας για να μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από το ρεπορτάζ της Ένωσης. Χαίρετε. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά. Με το καφεδάκι σου, Αναχίας. Είπαμε, ναι. Πανεξιάτικος καιρός. Ζέστη. Βέβαια, υπέροχα ήταν, υπέροχα. Έτσι. Πήραμε και χρώμα. Έλα. Αυτά είναι. Κανονικότατα. Βέβαια, με 20 πλάς. Πήγαμε για κούρεμα μετά. Ναι. Ήρθαμε εδώ στη Φιλαδέλφια και μας έκανε κόρεμα ο κόσμος. Πού ήσουν, ρε, μου λέγανε. πήγαμε για κούρεμα μετά, βλέπεις. Βέβαια, πήγαμε να κουρέψουμε το μικρό. Σε έχω γεμίσει καρδούλες, πραγματικά. Το είδα, το είδα. Αυτό έλειπε. Να εκπαιδευτεί το αγόρι, να πει Spider-Man, να πάει στη γιορτή του αύριο. Ωραία πράγματα, όμορφα πράγματα. Όμορφο πράγματι για την ΑΕΚ, είχε καλή προπόνηση, πολύ ένταση, πολύ ωραία δουλειά και πάλι και με ανάπτυξη από τα άκρα για τον άξονα και με διπλό και με ερωτηματικά για την ενδεκάδα βέβαια με τον Αστέρα Τρίπολης και πάει λέγοντας. Να πούμε ότι ο Βίντα απουσίαζε, να την επενθυμίσουμε, λόγω είχε δέκατα, έμεινε σπίτι, θα είναι καλά αύριο μεθαύριο, θα είναι κανονικά στην αποστολή. Mm-hmm. Και από ό,τι φάνηκε από την άσκηση τακτικής που έκανε ο coach, σήμερα, έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχει και πέφτει και πέρα και το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Ο Τζαβέλας ήταν ο παρτενέρ του Βίτα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ στο μάτς με τον Αστέρα. Αυτό που λέγαμε χθες. Τον... Ναι, μπράβο. Και με δεξιά τον Ρώτα και αριστερά τον Σιντιμπέ. Ποιος φαίνεται ότι πάει για να ξεκουράσει. Το Χατζησαφή. Ναι, μωρέ, το Χατζησαφή ο οποίος έχει πάρει πάρα πολύ κουπί. Ναι, όντως. Φαίνεται, ξαναλέω. Δεν αποκλείω εγώ επειδή είδα πραγματάκια, είδα το Φράνσο να μπαίνει. Στην αγωνιστική εξίσωση βασική, ας πω, δίπλα στον Γιόνσον. Ναι. Και αριστερά τον Πινέδα με δεξιά τον Ελίασον. Στην κορυφή ο Γκλιβάη Γκαρσία με ελεύθερο τον Αραούχο. Δεν αποκλείω, ξέρεις, όλο αυτό το κομμάτι που δουλεύεται, γιατί ήταν συγκεκριμένη δουλειά, να αφορούσε και το τέρμι τον Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή με το κύπελλο, έτσι, γιατί ακολουθεί όπως θυμάστε. Ναι, μπράβο. Λες να προετοιμάζει δύο παιχνίδια κατά κάποιο τρόπο. Έτσι νομίζω, έτσι νομίζω, ναι. Γιατί ούτως ή άλλως αυτό πρέπει να κάνει προπονητές, με την έννοια ότι δεν έχουν και πολύ, πολύ χρονικό διάστημα. Ναι, όντως. Δηλαδή Κυριακή θα είναι αποκατάσταση, με τη Δευτέρα να μπαίνουν σε δυνατή προπόνηση, θα έχουν μόνο την Τρίτη να δουλέψουν κάτι για Τετάρτη. Άρα φαντάζομαι ότι το σκεπτικό είναι να δούμε και δύο πραγματάκια πριν κάνουμε, ξέρεις, και την καθοριστική δοκιμή για το μάτσο με τον Αστέρα. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω, είναι πολύ πιθανό να θέλει να δει δύο πραγματάκια ο Ματιάς Αλμέιδα. Πάντως, το θέμα ότι ήταν ο Φράνσον δίπλα στο Γιόνσον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε το Μάνταλο, να δούμε το Πινέδα και να πήγαινε στο Κατσίνοβιτς. Είναι ανοιχτό όμως και το ενδεχόμενο να σκέφτεται κάτι που θα έχει πιο φρέσκους για τον τέρμι με τον Ολυμπιακό, το Μάνταλο και τον Κατσίνοβιτς. Ναι. Γιατί αν τους χρησιμοποιήσεις στο μάτσο με τον Αστέρα, αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι το ίδιο φρεσκάδα, να το πω, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Για το μάτσο του κυπέλλου. Τέλος πάντων, έχει σημασία να δούμε τι θα κάνει. Το δουλεύει, το σκέφτεται και θα διαπιστώσουμε το Σάββατο τους άλλους. Τι θα επιλέξει να κάνεις πριν και εμείς στην Φιλαδέλφεια. Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα, πολύ ωραίο το κλίμα, πάρα πολύ ένταση στη δουλειά και γέλιο όταν έπρεπε, όπως αντιλαμβάνεις, στο πρώτο κομμάτι δηλαδή που έχει τρεξίματα. Και σε πολύ καλή κατάσταση και οι τερματοφύλακες στη δουλειά που έκανε ωραία, πολύ σκληρή. Mm-hmm. Ανταπεξήλθαν και οι δύο πάντως, πολύ καλά. Mm-hmm. Καλά είναι. Βλέπεις αλλαγή τερματοφύλακα ή όχι? Είπα και χθες τόσο εξής, είναι λίγο διπλή όψη νομίσματος σε αυτές τις περιπτώσεις. Μία είναι ότι για μένα αξίζει μια ευκαιρία ο Στάνκοβιτς, υπό την έννοια ότι την περιμένει καιρό. Ναι. Ένα δεύτερο είναι ότι έχεις και μπροστά τον Ολυμπιακό βέβαια στο κύπελλο που θα παίξει ο Στάνκοβιτς σίγουρα. Ναι, είναι δεδομένη εκεί η παρουσία του. Ακριβώς, και είναι και πολύ ψηλής έντασης και ανταγωνισμού αναμέτρησης, έτσι. Ναι, οπότε ναι. Μπορεί, του επιτρέπει αυτό, να το πω έτσι, του κότς να διατηρήσει το παιχνίδι το και στα, Αστέρα, κάτω από τον κλειπό στον Αφανασιάδη, δείχνοντάς του, ρε παιδί μου, και ότι δεν είναι με ένα λάθος. Ναι, δεν έγινε. Άνθρωποι είμαστε. Αν κρίνω ότι είναι λάθος, γιατί αυτό το λέμε εμείς. Ναι, εντάξει. Okay. Εγώ θεωρώ ότι έχει ευθύνη στο δεύτερο γκολ. Αυτό δεν πάει να πει, ρε παιδί μου, ότι ο κότς το βλέπει έτσι. Μπορεί να πει ότι εντάξει, είναι μια κακή στιγμή, πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πορεία αυτό του, όχι με τον Αστέρα Τρίπολης, περισσότερο με τον Νόφεγο θα το δω. Ναι. Ξέρεις, εκεί mm-hmm. μπορεί να, αν πάει και καλά πάλι με τον Ολυμπιακό Σάνγκο και έχει πάει πάρα πολύ καλά, είναι, mm-hmm. μπορεί και να τον δούμε να ξεκινάει. Θα το δει, είναι θέμα και του Ρώα, ο οποίος συζητείται και για τους δύο. Βέβαια έχει πάρα πολύ καλή σχέση και με τους δύο. Mm-hmm. Αυτό έχω καταλάβει και από, και από τον τρόπο που έχει επαφή με αυτούς και με τον τρόπο που μιλάει. Οπότε στο τέλος της ημέρας πάντα αποφασίζει ο Ματίας Αλμέιδα. Ξέρει αυτό. Είναι η Ματίας Διπλάσης που λέμε. Έχει βγει και πλουτάκι. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σωστό. Αυτά που είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια, αυτό έλειπε.
θα πω εγώ. Ντατσένκο πήρε εξτήριο, ε. Ναι, πήρε εξτήριο Ντατσένκο. Πάρα πάρα πολύ καλό ματζάτσο, γιατί δεν πήρε απλά εξτήριο Ντατσένκο. Αυτό πήγα να πω. Πήρε εξτήριο με προοπτική να είναι άμεσα και διαθέσιμο για τη Ζόρια. Ναι. Νομίζω ότι πάντα ότι είναι δανεικός έτσι στη Ζόρια ναι, από ναι, την ΑΕΚ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ΑΕΚ, του στάθηκε πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του στο ιατρικό κέντρο για να γίνει αυτή η επέμβαση. Ήταν καλά και ο Νικολάου και όλοι οι άνθρωποι εκεί. Νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το παιδί αρκετά γρήγορα για το θέμα που ναι. υπέστη. Θα είναι στη διάθεση και τη Ζόρια για να παίξει ποδόσφαιρο ξανά και αυτό είναι το ευχάριστο μαντάτο τέλος πάντων. Έχουμε φτάσει πλέον σε μια εποχή, βλέπετε που τον Έριξεν είδαμε να ξαναπαίζει μπάλα και γενικά αντιμετωπίζονται αυτά τα φαινόμενα για τους ποδοσφαιριστές και δεν τελειώνουν καριέρες. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό ναι, να όντως. Αυτό. Πάρα όντως, πολύ όντως. Ευχάριστο. Η Ζόρια, η οποία, μάλλον το Ουκρανικό πρωτάθλημα, το οποίο επαναρχίζει ναι. το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, 4-5 Μαρτίου. Ναι, ναι, ναι. Καλός σκοτός των πραγμάτων και ευτυχώς αφού δεν μπορούν και παίζουν τα παιδιά εκεί. Ναι, καλά, βέβαια. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι. Μιλάμε τώρα για μια πόλεμη κατάσταση που οι άνθρωποι παίζουν και μπάλα, τέλος πάντων. Ναι, έλατε. Τι να πούμε. Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι ξέρεις, το ακούμε σαν τρίτη, που λέει ο λόγος τρίτη. Εκατοστή από πλέον. Ναι. Υπάρχει ένας πόλεμος που γίνεται, δεν ξέρω. Ναι. Στην... Φοβερό. Στη γειτονιά μας, έστω και λίγο πιο μακριά. Αλλά... Ναι, μα λίγο μια μακριά, δεν είναι ο κόσμος, είναι μια γειτονιά. Ναι. Όπως το λέω, μιλάμε για Ευρώπη. Μάλιστα. Αυτά κύριε. Να είσαι καλά. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά.